Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο των Εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΕ, 71η μέρα που είμαστε εδώ. Πρώτο μας θέμα λοιπόν είναι η παιδεία, καθώς έχουμε πολλές κινητοποιήσεις. Τους καθηγητές να απεργούν είναι πιθανό να μην χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα γυμνάσια και στα λυκεία της χώρας στις 11 Σεπτεμβρίου, καθώς η ΟΛΜΕ προσανατολίζεται σε απεργία διαρκείας. Όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, που θα τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, Θέμης Κοτσιφάκης, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Έχουμε μια δήλωση του κυρίου Κεδίκογλου. Έχουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη που θα μας τη σχολιάσει. Αλέξανδρε. Ναι, ο κύριος Κεδίκογλου στο γνωστό τέμπο και με την γνωστή γραμμή ότι για όλα αυτά είναι κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Σημειώνει ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι σεβαστό. Δεν μπορεί όμως η άσκηση του δικού σου δικαιώματος, αναφέρεται στους καθηγητές, να στερεί τα δικαιώματα των άλλων. Δεν μπορείς να στερείς το δικαίωμα στην παιδεία. Δεν μπορεί να κρατάς κλειστά τα σχολεία. Δεν είναι δικά σου τα σχολεία. Δεν είναι τσιφλίκι, σου είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του στο Μέγκα. Νομίζω ότι η κοινωνία έχει δικαιώματα τα οποία δεν δικαιούται κανείς να τα καταπατά. Από εκεί και πέρα, η συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΛΜΕ είναι γνωστή για τις επιδόσεις της. Είμαι βέβαιος όμως ότι η στρατιωτική πλειοψηφία των καθηγητών δεν θα δεχθεί καταστάσεις ανάλογες όπως αυτές που είχαμε τον περασμένο Μάιο, όταν η συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΛΜΕ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα, το αν ο κ. Κεδίκογλου, Χριστίνα, εννοεί ότι θα ξαναεπιστρατευτούν οι καθηγητές όπως επιστρατεύτηκαν εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Όπως επίσης και το γνωστό επιμύθιο που προηγείται κάθε φορά, παρόλο ότι είναι επιμύθιο, ότι το δικαίωμα της απεργίας είναι σεβαστό. Και μετά από κάτω υπάρχουν μια σειρά λόγια τους οποίους δεν είναι σεβαστό και δεν είναι ανεκτό και δεν επιτρέπεται και απαγορεύεται η απεργιακή κινητοποίηση. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Θέμη Κοτσιφάκη, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας από Αθήνα, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να χτυπήσει το κουδούνι κατά πάσα πιθανότητα στις 11 Σεπτεμβρίου και γι' αυτό το λόγο δεν θα φταίει ο Γαλατάς, αλλά φαίνεται θα φταίνει οι 16.000 θέσεις των καθηγητών που μέσω των γνωστών προγραμμάτων εξπρες, διαθεσιμότητα, κινητικότητα, απολύσεις τίνουν όλοι μαζί σε μια κοινή συνισταμένη που λέει στο σπίτι σου. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία. Μία από αυτές τις ενέργειες που έκανε ήταν το να θέσει 2.500 εκπαιδευτικού σε διαθεσιμότητα και 20.000 μαθητές να μην έχουν να βγουν το σχολείο του, οποίο χτυπήσα πέρσι. Αλλά σας λέω ότι συνολικά 16.000 καθηγητές λιγότεροι θα είναι το Σεπτέμβριο από ό,τι ήταν τον Ιούνιο στα σχολεία, τη δευτεροβάθμιση εκπαίδευση, κατά μιλάω. Και αυτό γιατί έχουμε χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις, 3.500 που δεν θα αναπληρωθούν, δεν θα γίνουν διορισμοί, οι 2.500 διαθεσιμότητες, έχουμε 5.000 αναπληρωτές που δεν θα ξαναπροσληφθούν και 5.000 περίπου εκπαιδευτικούς που αυτές τις μέρες, κάτω από ένα περίεργο καθεστώς αδιαφάνειας και θολής διαδικασίας το τι ακριβώς συμβαίνει και θα συμβεί, μετατάσσονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη διοίκηση. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα έχουμε και έχουμε στο στούντιο κοντά μας τον κύριο Τριαντάφυλλο Τρανό, θα τον δούμε σε λίγο, τον συνάδελφό σας να μας τα πει αναλυτικότερα. Έχουμε την αίσθηση ότι το μοντέλο που ακολουθεί η παρούσα κυβέρνηση είναι το μοντέλο του καθηγητή delivery. Δηλαδή ότι γυρνάει από σχολείο σε σχολείο για να συμπληρώσει ώρες. Το μεταφέρουμε σωστά ή είναι η ιδέα μας και εντύπωσή μας? Ακριβώς, γιατί στη λογική του να συμπληρώσει ωράριο ο εκπαιδευτικός, θυμάζουμε το αυξημένο ωράριο που έκανε η κυβέρνηση που ξετράσαμε πια τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα στα μαθήματα τα μονόωρα ή τα δύο, αυτά που είναι λιγότερο ωρών στο ορολόγιο πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι η εκπαιδευτική αυτή θα είναι ακριβώς αυτό που είπατε, delivery. Δηλαδή, δύο ρίτσες εδώ, τρεις ρίτσες εκεί, παίρνω την τσάντα μου και πάω στο άλλο σχολείο και καλά να είναι το διπλανό σχολείο, αλλά φαντάζεστε να είναι σχολεία σε μεγάλες καταστάσεις όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια και θα συμβεί με μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα. Δώστε μας και ένα σχόλιο για αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι και ο κύριος Κεδίκογλου ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ σας υποκινεί, δεν φταίνε τα προβλήματα, δεν φταίνε οι μισθοί.
κάθε φορά που υπάρχουν κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση βρίσκει την αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα να λέει ότι. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν μπορεί κανένα ΣΥΡΙΖΑ, κανένα κόμμα να μας πείσει ότι πρέπει να χάσουμε το μισθό μας, να κινητοποιηθούμε για να αγωνιστούμε για ορισμένα πράγματα. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο αποχώρητο. Έχουμε απολύσεις, έχουμε διαθεσιμότητες, έχουμε το καινούργιο λύκειο με όλα αυτά που είχα φέρει τις αλλαγές. Προσπεί και ο συνάδελφος αναλυτικά, οφείλουμε να αγωνιστούμε γιατί πραγματικά το μέλλον του δημόσιου σχολείου διακυβεύεται αυτή τη στιγμή από την πολιτική των συνεχών περικοπών και των απολύσεων. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και να είστε καλά. Να είστε καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τώρα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Τριαντάφυλλο Τρανό, είναι πρόεδρος της Τρίτης ΕΛΜΕ. Είναι κοντά μας, όπως και είναι και πολλοί από το συντονιστικό όργανο, έτσι δεν είναι, Τριαντάφυλλο? Κύριε Πρόεδρε, αυτό το μοντέλο που περιγράψαμε αρμόζει σε ποιοτική αξιολόγηση, αρμόζει σε αυτό το νέο λύκειο και με τα νέα μέτρα και τις τομές, οριζόντες και κάθες που θέλουν να δημιουργήσουν? Δηλαδή αυτό το κάδρο μπορεί να χωρέσει ποιοτική αναβάθμιση στην παιδεία, το επιτρέπει, είναι αυτό το πλέγμα των προϋποθέσεων? Εδώ πρόκειται για μια αντιστροφή που λέει της κοινής λογικής και όχι μόνο αυτής, πρόκειται βέβαια και μια γελιοποίηση και του ίδιου του Υπουργού. Αυτό ελάχιστα μας ενδιαφέρει, γιατί ο κύριος Αρβανιτόπουλος είναι από τους πιο πρόθυμους να δώσουν υφιστάμενους τους στην Τρόικα για να τους κατασπαράξει. Βέβαια όμως αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι η γελιοποίηση του θεσμού του σχολείου και κυρίως η καταστροφή του. Σας τα είπε καλά ο κύριος Κοτσιφάκης. Να προσθέσω το εξής, ότι έχουμε 93.000 παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Το γεγονός ότι μεταβάλλει το Λύκειο σε αρένα, ότι διαλύει τις πιο υγιείς πλευρές της τεχνικής εκπαίδευσης, διώχνοντας συναδέλφους που είχαν πλήρες ωράριο και στέλνοντας 20.000 παιδιά στις πελατειακές τους σχέσεις, δημιουργεί πρόβλημα για την υπόλοιπη τεχνική εκπαίδευση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι ακριβώς ό,τι σημαίνει για τα νοσοκομεία. Θα στα πει η Ελένη λίγο αργότερα αυτό το πράγμα. Είναι πόλεμος απέναντι στους φτωχούς. Πολεμάει τα σχολεία τα οποία στηρίζουν τους φτωχούς μαθητές. Οι ειδικότες, όπως σας είπε και ο κ. Κοτσιφάκης, που θίγονται αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον θίγονταν μέχρι το μεσημέρι, γιατί ξέρετε, με μια εφημιδιαστική απόφαση, ανατράβηκε ξανά το σκηνικό. Ο κ. Αρβανιτόπουλος φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένος από όσους εξώθησε ο ίδιος να κάνουν, πώς το λένε, με ένα πλαστό τρόπο. Και νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να επέμβει και ο κ. Ρακιτζής, ο Ιαβέρης των φτωχών. Γιατί ο διελεκτής δημόσιας διοίκησης κυνηγάει μόνο τους φτωχούς. Θα μας πει λιγάκι με ποιο νόμο, πώς ο κύριος Αρβανιτόπουλος αποφάσισε να σπρώξει ανθρώπους να κάνουν αιτήσεις μετάταξης σε ένα κενό χώρο που δεν υπάρχουν ιδρυμένες οργανικές θέσεις? Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει χιλιάδες ανθρώπους που τους έχει μετακινήσει, γιατί έχει τις αιτήσεις στα χέρια. Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανακοινώνοντας το πλαστό πρόγραμμα που θα ίσχυε το Σεπτέμβριο, το οποίο δεν ισχύει με τη σημερινή υπουργική απόφαση. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνουν το μετέωρο βήμα του πελαργού είναι στην κυριολεξία παδηγηδευμένοι σε ένα θολό σύννεφο. Ξέρετε, δηλαδή, αυτό τώρα. Η εξέλιξη σημερινή. Αυτό, η εξέλιξη σημερινή είναι ότι υπέγραψε την υπουργική του απόφαση με την οποία επαναφέρει περίπου στο παλιό καθεστώς στο γυμνάσιο, με τη διαφορά ότι θίγει λίγο περισσότερο τους γυμναστές και άλλους κλάδους. Οπότε τώρα πού βρισκόμαστε? Οπότε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αριθμό ευάριθμο που δεν ξέρουμε ποιος είναι ακριβώς, γιατί δεν δίνονται τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, ανθρώπων που με βάση τη διακηρύξη του Υπουργείου Παιδείας έκαναν το μετέωρο βήμα προς το κενό. Και αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πηγαίνουν σε μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν ιδρυμένες οργανικές θέσεις, δεν υπάρχουν σαφείς εργασιακές σχέσεις και προβλέπεται να γίνει αυτό που λέει και ο κ. Κοτσιφάκης προηγουμένως, να βρεθούν οι άνθρωποι να γίνουν ορομίσθοι του εαυτού τους. Δηλαδή θα περιπλανηθούν άνθρωποι με σπουδές και πτυχία, μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και μεγάλη προσφορά σε ένα άγωνο το οποίο πότε θα δουλεύουν, πότε δεν θα δουλεύουν. Αν αυτό συνιστά σοβαρότητα από τη μεριά του κ. Αρβανιτόπουλου, ας το κρίνει ο κ. Κεδίκογλου, ξάδελφος και ξάδελφος. Γιατί βλέπετε ότι εδώ πολλαπλασιάζεται το κακό με καρκινικό τρόπο. Όχι, αυτό όμως πώς μπορεί να γίνει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρανέ? Δηλαδή, ο καθηγητής να μετονομάσει δάσκαλο, σε λίγο ο δάσκαλος μπορεί να γίνει και ιερέας, ο ιερέας να γίνει ελεκτής εναέρης κυκλοφορίας, ο ελεκτής εναέρης κυκλοφορίας να γίνει νοσοκόμος και πάει. Αυτό το πράγμα πώς γίνεται, ας πούμε? Πώς γίνεται αυτή, πώς το λένε, οι οβιδιακές μεταμορφώσεις ενός κόσμου σε κάτι άλλο? Να σώσεις το μισθό σου, είναι ιερό το ψωμί, το μεροκάματο, αλλά. Όπως μπορεί να καθηγητής να κάνει και το δάσκαλο. Όπως έγινε η μετατροπή της μεσαίας τάξης και των φτωχών στην Ελλάδα σε ακόμα φτωχότερους και βέβαια όπως γίνεται η μετατροπή της, πώς θα το πει κανείς, της αισχρής κάστας που μας κυβερνά σε ακόμα πλουσιότερη κάστα. Γίνεται με τις αποφάσεις τις λεγόμενες έξωθεν, ας πούμε, από την Τρόικα, οι οποίες επιβάλλονται στην πιο πρόθυμη κυβέρνηση που εμφανίστηκε ποτέ μετά τον πόλεμο σε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Ιντιπέντεντ αυτό το πράγμα. Η πιο εφελόδουλη κυβέρνηση, λέει, είναι η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε να κάνει το βαρύ πειραματισμό σε βάρος του λαού της. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που λέγανε σε εμάς και μείναμε αυτοί που μείναμε. Αν πέσουν οι δημοσιογράφοι, τότε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Εγώ να ρωτήσω εσάς. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την αντίσταση του συναδέλφου σας? Ή θα πάμε σε γενικές λέξεις, γιατί από όσο ξέρω η ΕΛΜΕ, τριτοβάθμια ΟΛΜΕ,
Το κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνελεύση των ΕΛΜΕ, των κατατόπους δηλαδή καθηγητών. Λοιπόν, θα συμμετέχουν ένα. Ή θα καθίσω στο σπίτι, κάτσε, μην τα βάλω με την εξουσία να κοιτάξω την πάρτη μου. Έχω παιδιά, έχω υποχρεώσεις, έχω δάνεια, έχω αυτά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, θα συμμετέχουν. Κοιτάξτε, γιατί μετά το βρήκαμε. Φταίει η επιστράτευση. Φταίει η επιστράτευση. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις από το συνέδριο της ΟΛΜΕ, το τελευταίο, οι οποίες είναι δεσμευτικές για απεργία διαρκείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί ο κύκλος που γινόταν προηγουμένως, θα γίνουν γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, γιατί εμείς έχουμε το πιο δημοκρατικό καταστατικό από όλα τα σωματεία. Βέβαια, αυτό είναι αναντίστοιχο κατά τη γνώμη μου με τις συνθήκες που ζούμε. Οι ευνηδιασμοί που έρχονται με μεριά της κυβέρνησης χρειάζονται ένα είδος, πώς να το πει κανένας, πολιτικού αυθορμητισμού και σχεδιασμού που να ξεφεύγει από τα προβλέψιμα. Για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας και τη δουλειά μας. Λοιπόν, θα γίνουν γενικές απεργίες, θα γίνει γενική απεργία, κατά τη γνώμη μου, θα γίνει. Αν όχι από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, τουλάχιστον στο δεκαήμερο, δεκαπριθήμερο του Σεπτέμβρη, και θα γίνει με τη συμμετοχή και των παιδιών και των γονέων, εννοώ την ψυχική του συμμετοχή. Και εγώ εύχομαι να είναι κοντά μας και οι γονείς, γιατί πια, το είπε και ο κ. Κοτσιφάκης προηγουμένως, είναι σαφές ότι πια δεν φύγει αυτό το πράγμα, μια επαγγελματική κατηγορία, δεν είναι για τη δουλειά των εκπαιδευτικών, είναι για τη μόρφωση και τη δουλειά των παιδιών. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 21.000 παιδιά ψάχνουν το σχολείο τους αυτή τη στιγμή και δεν το βρίσκουν. Και πρέπει να δώσουν 1.400 ευρώ χώρια τη πιστοποίηση στους ιδιώτες φίλους του κ. Αρβανιτόπου. Αυτό θα το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που τώρα θα λάβει και το ραβασάκι της εφορίας. Ο οποίος έρχεται και να υποδεχτεί και το νέο μνημόνιο, νομίζω πια δεν έχει καμιά πιθανότητα παρά να στηρίξει τους καθηγητές που με τη σειρά τους βέβαια δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε, δεν έχουν κανένα λόγο να κρύβονται. Ο Τσε Γκεβάρα είχε πει το εξής. Χίλιοι λόγοι υπάρχουν, τους προφασίζονται οι άνθρωποι για να μην κάνουν αυτό που πρέπει. Και αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ρίξουμε αυτούς που εκπροσωπούν το κακό με το κάπα κεφαλαίο στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρανέ. Να περάσουμε στα δικά μας προβλήματα, που είναι μια παρόμοια κατάσταση. Το θέμα της έναρξης των μεταδόσεων της δημόσιας τηλεόρασης, λοιπόν, από σήμερα το πρωί, απασχόλησε μεγάλο μέρος του ελληνικού και διεθνούς τύπου. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από το σημερινό Βήμα και τον συνάδελφο Δημήτρη Γαλάνη. Εκείνο που προκύπτει, λέει ο συνάδελφος, από την όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση, επιλέγοντας τον πλέον λανθασμένο τρόπο για να κλείσει την ΕΡΤ, έχει φορτωθεί τη δημιουργία τηλεοπτικού προγράμματος, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν φτάνει μόνο το ότι έχει στερηθεί τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος που πλήρωναν οι πολίτες για την ΕΡΤ, αλλά ξοδεύει και χρήματα που, όπως επανειλημμένως τονίζουν οι αρμόδιοι, δεν μας περισσεύουν, προκειμένου να ακολουθήσει τον λάθος δρόμο που διάλεξε. Είναι πραγματικά πρωτοφανή όσα συμβαίνουν στο μεταβατικό φορέα της δημόσιας τηλεόρασης. Εκαθαριστές που υπερβαίνουν το ρόλο τους, έσοδα που αποστερούνται από ταμεία που είναι κυριολεκτικά άδεια, Υπουργείο Οικονομικών παραγγέλνει και μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα κάνει προσλήψεις για τη στελέχωση φορέα που δεν έχει ακόμα συσταθεί. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, ο αρμόδιος για τη δημόσια τηλεόραση, υφυπουργός Παντελής Καψής, δήλωσε: «Ήταν πολύ δύσκολο να βγει πρόγραμμα από την Κατεχάκη, γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστούν τα προβλήματα». Σημείωσε ακόμη πως στόχος είναι η νέα τηλεόραση, η ΝΕΡΙΤ, να έχει συγκροτηθεί μέσα στο 2013. Έχουμε, όπως είπαμε, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη δίπλα μας, να σχολιάσουμε λιγάκι. Και θα ήθελα να μας πεις και για τη δήλωση της ΠΟΕΣΥ, ναι, της η ΠΟΕΣΥ. Οποία εξέφρασε τη δυσάρεστη έκπληξή της για την απόφαση CBU να εγκαταλείψει τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της ΕΡΤ, διακόπτοντας την παροχή του live streaming στην ΕΡΤ. Μπορούμε να καταλάβουμε για ποιους λόγους έγινε αυτό, Χριστίνα, γιατί τα συμφέροντα και τα οικονομικά πάντα παίζουν τον ρόλο τους. Είναι και η συνδρομή των 400-450.000 ευρώ που δίνει εκάστοτε ή κατά τόπους εθνική τηλεόραση, δημόσια τηλεόραση στην EBU, αλλά είναι και τα πολλά πολλά εκατομμύρια των τηλεοπτικών μεταδόσεων δικαιωμάτων από το Champions League. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντακτών ΠΟΕΣΥ, η ολιγορία της κυβέρνησης να μην υλοποιήσει ακόμα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για άρση του Μαύρου, που επέβαλε με αντισταγματικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στην ΕΡΤ, την εκθέτει διεθνώς και δεν αποτελούν συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση τα αντιδημοσιογραφικά μορφώματα που με διάτριτες και πρόχειρες διαδικασίες προωθεί ο Υφυπουργός, ο κ. Παντελής Καψής. Να πούμε ακόμη ότι έχουμε και δύο ανακοινώσεις, η μία από την ΕΣΥΑ και η μία από το Σωματείο Θεάματος Ακροάματος, τα οποία έχουν να κάνουν με τα εργασιακά δικαιώματα. Βγαίνει ο κ. Βρούτσης και λέει για την αδήλωτη εργασία και θα πατάξουμε, θα λιώσουμε, θα συντρίψουμε, θα κάνουμε την αδήλωτη μαύρη εργασία και την ίδια ώρα καταγγέλλεται ότι στη Δουτού αυτή τη στιγμή δουλεύουν δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί χωρίς συμβάσεις.
και ζητάν, να ζητούν, απαιτούν από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας να σπεύσουν στην Κατεχάκη, να σπεύσουν στην Μουρούζη και όπου αλλού βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί Γενική το συγκεκριμένο απευθείας πρόγραμμα και να ρωτήσουν αν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εργάζονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν εργάζονται με βάση, είναι δηλωμένες οι συμβάσεις τους, αν είναι ανακοινωμένες κλπ. Να δούμε τι θα διαπιστώσουν. Εμείς ξέρουμε τι θα διαπιστώσουν. Να περάσουμε τώρα σε έναν άλλον χώρο που νοσεί πολύ. Πολύ παθό. Τον χώρο της υγείας. Από σήμερα το πρωί, λοιπόν, 8 συντονιστές του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας βρίσκονται στα νοσοκομεία προκειμένου να καταγράψουν τους νοσηλευόμενους ασθενείς και να δρομολογήσουν τη μεταφορά τους σε άλλες κλινικές. Πρόκειται για την Πολυκλινική Αμαλία Φλέμινγκ, Πατησίων, Αγία Βαρβάρα, Σπηλιοπούλιο στην Αττική και ειδικών παθήσεων, Αφροδυσίων και Δερματικών Νόσων και Παναγία στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο τα συγκεκριμένα νοσοκομεία δεν θα συμμετέχουν στις εφημερίδες, ενώ αλλάζει και το σύστημα εφημεριών, καθώς έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα εφημερεύουν όλα τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου σε 24ωρη βάση κάθε 3 εργάσιμες μέρες, ενώ στις εφημερίδες θα συμμετάσχουν και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας το μέτρο της κινητικότητας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Χατζηγεωργίου, που είναι εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Παπα-Νικολάου. Κυρία Χατζηγεωργίου, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Και εγώ, παράλληλοι αγώνες. Παράλληλοι αγώνες, πραγματικά υποκλίνομαι μπροστά στην δική σας, τέλος πάντων, στάση απέναντι σε αυτά που, τις αποφάσεις οποίες πάρθηκαν. Για το κλείσιμο της τηλεόρασης, 71η μέρα είπατε, ξεκινώντας το Δελτίο Ειδήσεων. Ναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας σας. Είμαστε μαζί όλοι, μέχρι την τελική νίκη ελπίζω. Ίσως και αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον βέβαια, πέρα από την απελπισία που ζει ο κάθε κλάδος μόνος του. Έχει ενδιαφέρον το ότι βρισκόμαστε και συναντιόμαστε. Εμείς εχθές είχαμε μια κινητοποίηση. Τα νοσοκομεία τα οποία κλείνουν με πρωτοβουλία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, του Σωματείου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, κλήθηκαν σε μια από κοινού δραστηριότητα έξω από τη ΔΥΠ εκεί στην Αριστοτέλους απέναντι από το ΙΚΑ που μαζευτήκαμε, όπου πραγματικά παραβρέθηκαν και άλλοι αγωνιζόμενοι άνθρωποι, τέλος πάντων συμπολίτες μας, ήρθαν και από την ΕΡΤΡΙΑ συμπαραστάθηκαν. Το δείξαμε και, το θέμα. Ναι, το δείξατε έτσι. Ναι, θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πολύ για όλους μας ανακουφιστικό να ξέρουμε ότι ο ένας πλάι στον άλλον θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Κύριε Χατζηγεωργίου, ο όρος εκένωση νοσοκομείου. Εκένωση νοσοκομείου πραγματικά είναι ένας όρος ανατριχία. Ο οποίος ανατριχιάζει τον κόσμο όλο ακριβώς. Και όποιος τον ακούει παραπέμπει σε άλλες εποχές. Σε εμπόλεμες καταστάσεις. Είναι, άρα ερχόμαστε μπροστά σε αυτό το οποίο λέμε όλοι μας όταν συζητάμε, ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Είδατε τι είπε και τι είπαν οι συνάδελφοι από τον χώρο της παιδείας. Και άκουσα αυτή τη δήλωση που έκανε ο Κεδίκοβλου σε σχέση με την κοινωνία και πιανού είναι η παιδεία και πιανού είναι η υγεία, δεν ξέρω εγώ τέλος πάντων. Κάθε φορά και η είναι κοινωνία η παιδεία, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και πώς αυτοί δικαιούνται να μιλάνε εξ ονόματος της κοινωνίας, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Επομένως, κυρία Χατζηγεωργίου, η κοινωνία να θέλει ρακένδιτους καθηγητές, παίνητες, ξυπόλυτους να πηγαίνουν στο σχολείο, κάτι αντίστοιχο σε νοσοκόμους, σε γιατρούς κλπ. Εμείς ζούμε την κοινωνία, ζούμε τον άνθρωπο στα πιο δύσκολά του. Στο νοσοκομείο, δηλαδή, ακριβώς, ο άνθρωπος έρχεται στην πιο δύσκολη στιγμή του. Σαφέστατα. Και δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης σήμερα. Ο Έλληνας και ο ξένος. Τώρα το Έλληνας το μάθαμε να το χρησιμοποιούμε. Δεν σημαίνει ότι μόνο ο Έλληνας έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κάτοικος αυτής της χώρας που έρχεται εκεί και δεν έχει το 5 ευρώ να πληρώσει. Και αυτοί ανακοινώνουν ότι στις πρώτη του έτους που μας έρχεται θα βάλουν, είπε ο Υπουργός Υγείας, 25 ευρώ ως εισιτήριο για να μπει κάποιος στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουν την υποδομή για να μας πούνε ότι. Ξέρω εγώ, λέει ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο και το τάδε γιατί δεν έχουν πληρότητα. Έτσι φτιάχνουν τις πληρότητες. Όταν δεν θα έχει άλλος λεφτά να μπει στο νοσοκομείο, η πληρότητα θα μειωθεί. Με αποτέλεσμα, αύριο θα σου πει ποιο Παπα-Νικολάου, ποιο Ιπποκράτιο. Δεν πάνε να λέγατε ότι κάποτε ήταν μεγάλα. Ποια πληρότητα. Όταν δεν είχαμε εμείς υλικά, παραδείγματος χάρη, για να βάλουμε ενδοφακό, λέω τώρα κάτι που είχε συμβεί πέρσι, δεν έπεσε η πληρότητα, ας πούμε, της οφθαλμολογικής κλινικής. Έπεσε.
με τέτοια τρίκ και με τέτοιους τρόπους προσπαθούν να αποδείξουν και να πείσουν τον αδαΐ, φυσικά, τον άνθρωπο ο οποίος... Ο οποίος απλώς διαβάζει τους δύο τίτλους και παίρνει εντυπώσεις. Ναι. Μπράβο. Αυτό το πράγμα, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να στρέψουν την κοινωνία εναντίον των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, στην υγεία, στο σχολείο, τον καθηγητή που κάθεται το Σαββατο καλοκαίρι κτλ. Να θέσω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς που έθεσα και στον κύριο Τρανό. Αν δηλαδή έχετε την εκτίμηση ότι οι συνάδελφοί σας συμμετέχουν μαζικά σε αυτούς τους αγώνες. Εδώ έχω να σας αντιπαραθέσω αυτό που είπα. Να παραθέσω, αυτό που συνέβη εχθές. Με την πρωτοβουλία αυτού του σωματείου, δηλαδή, έχει σημασία ποιος και αν θέλει να οργανώσει τον αγώνα. Εάν πραγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να παίξουν αυτό το ρόλο, τον παίζουν. Εάν οι οργανώσεις, ας πούμε, η τριτοβάθμια οργάνωση, η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ, και πάρε παρακάτω και φτάσε μέχρι όπου θέλεις, παίζουν το ρόλο τους, ή κάποιον άλλο το ρόλο παίζουν. Όταν, παραδείγματος χάρη, αυτό πάντα θα περνάει από το μυαλό μου, στην πλατεία Ταξίμ στην Τουρκία, βγήκανε οι πολίτες εκεί να διαμαρτυρηθούν, γιατί θα χτίζονταν, τι θα φτιάχνανε την πλατεία. Η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ αντίστοιχη εκεί, κήρυξε την ίδια μέρα 48 ώρια απεργία. Δεν περίμενε να γίνει πρώτα το κακό και μετά να πάμε σε ένα επαιτειακό τρόπο. Είναι η σχέση εμπιστοσύνης, λέτε, που υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό, τη σχέση που έχει ο κάθε εργαζόμενος με το συνδικάτο του, ο πολίτης, η κοινωνία με τα συνδικάτα, είναι σε έναν τραυματισμό. Και εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα βάζει στη θέση του σιγά-σιγά. Εμπιστεύεται αυτούς που πραγματικά τους βλέπει μπροστά. Εμπιστεύεται αυτούς οι οποίοι αποφασισμένα λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία κοινωνική δομή να υποχωρήσει και κανένας εργαζόμενος να βρεθεί στο δρόμο από τη μεριά των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, και είμαστε αποφασισμένοι να το παλέψουμε. Κύριε Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχόμαστε πραγματικά δύναμη. Και εγώ εύχομαι σε όλους μας να ευοδοθούν τα σχέδιά μας, γιατί είναι για το καλό. Ακριβώς. Που έλεγε και η Λουξάνδρα. Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα είχε νωρίς το απόγευμα το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργ Άσμουσεν. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα, ο κύριος Άσμουσεν είπε πως υπάρχει σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ενώ και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πλέον ανακεφαλοποιημένο. Είπε επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και έδωσε έμφαση στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας, ειδικά των νέων, που όπως είπε είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, και της επίτευξης ρυθμών ανάπτυξης. Σχετικά με το ενδεχόμενο νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους, αλλά και για το ενδεχόμενο νέου προγράμματος για την Ελλάδα, παρέπεμψε στην απόφαση του Eurogroup του περασμένου Νοεμβρίου, που αναφέρει ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση που θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα, θα εξεταστούν μέτρα περαιτέρω μείωσης χρέους. Πρόσθεσε ότι όποιες συζητήσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν την άνοιξη του 2014, όταν θα βγουν τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία για φέτος. Αυτή την ώρα συναντιέται με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλέξανδρα, έχεις κάτι να σχολιάσεις πάνω σε αυτές τις εξελίξεις? Ναι, είναι οι γνωστές δηλώσεις. Ο κύριος Άσμουσεν είναι ουσιαστικά λαγός εν ώψη των γερμανικών εκλογών και όλων των συζητήσεων και των ζυμώσεων που γίνονται. Αν και εφόσον υπάρξει αυτό το περιλάλητο, πολυθρύλητο, πρωτογενές πλεόνασμα που βλέπουμε πως δημιουργείται, έτσι, από τα κόκαλα βγαλμένη, δηλαδή πάνω στους τρίνους και στις συμμογές μιας κοινωνίας η οποία καταστρέφεται, συνθλίβεται κυριολεκτικά με απολύσεις κινητικότητας διαθεσιμότητας, ντε και καλά να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα που θα οδηγήσει ή στο κούρεμα. Σοκάρι, όταν βλέπεις τη γενική εικόνα, πραγματικά. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο τρόπος που είναι στημένο το δελτίο σήμερα είναι πραγματικά. Σοκαριστικό. Δίνει την εικόνα. Πραγματικά. Σοκαριστικό. Μα ακόμη και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι χαρακτηριστικό. Λένε ότι, εάν και το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, ότι αν ο εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο κάθε μισθοσυντήρητος δεν έχει τα απαραίτητα για να ζήσει, όχι για να ξοδέψει, δεν μπορεί να κινηθεί ο κύκλος της οικονομίας. Δεν είναι ότι κλείνουν θέσεις απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Κλείνουν θέσεις απολύσεων λόγω του ότι κλείνουν καταστήματα του ιδιωτικού τομέα. Γιατί δεν έχουν πού να πουλήσουν αυτό που πουλάνε. Ποιος θα το αγοράσει?
Είναι απλό, είναι κατανοητό. Και έρχεται ο κύριος Άσμουσεν να δει τα στοιχεία τα μακροοικονομικά, όταν τα μικροοικονομικά, τα καθημερινά δηλαδή στοιχεία της οικονομίας, δείχνουν και αποδεικνύουν μια κοινωνία η οποία φυτοζωεί, βρίσκεται λίγο πριν από την πλήρη ασφυξία. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε για όλα τα σχόλια. Να περάσουμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται από το Πολυτεχνείο, από την Αθήνα. Είχαμε επιχείρηση από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εντός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Οδό Πατησίων. Έγινε σήμερα το πρωί στις 6.30 το πρωί. Οι γύρω δρόμοι είχαν κλείσει από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι αστυνομικοί έλεγχοι γίνονται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 6 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Από τις μέχρι τώρα έρευνες βρέθηκαν μπιτόνια με έφλεκτο υλικό και πολύ λωστή. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική αστυνομία εισβάλλει στον χώρο του Πολυτεχνείου, χωρίς να έχουν προηγηθεί επεισόδια. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε πολλά θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε τη Συρία. Σύριοι ακτιβιστές λοιπόν κατηγορούν τις δυνάμεις του πρόεδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ ότι έκαναν χρήση νευροπαραλυτικών αερίων στη διάρκεια του σφοδρού βομβαρδισμού που εξαπέλυσαν σήμερα σε ελεγχόμενα από τους αντάρτες προάστια της Δαμασκού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η καταγγελία για την επίθεση με χημικά όπλα, την πλέον αιματηρή μέχρι στιγμής, διατυπώνεται την ώρα που επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα ομάδα εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ερευνήσει προγενέστερες κατηγορίες για επιθέσεις με χημικά όπλα από το καθεστώς Άσαντ. Η Δαμασκός διέψευσε τις αναφορές περί χρήσης χημικών όπλων. Η κρατική τηλεόραση επικαλέστηκε κυβερνητική πηγή, η οποία υπογράμμισε ότι οι αναφορές ακτιβιστών της αντιπολίτευσης για δεκάδες νεκρούς από επίθεση με χημικά είναι παντελώς αναλυθείς. Παρά τις διαψεύσεις, ωστόσο, σε βίντεο από τις συνοικίες ανατολικά της Συριακής πρωτεύουσας, διακρίνονται άνθρωποι να βήχουν καθώς πνίγονται, κάποιοι να βγάζουν αφρούς από το στόμα, ενώ πολλοί κοίτονται νεκροί χωρίς σημάδια από εμφανή τραύματα. Στο μεταξύ, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για χρήση χημικών όπλων, τότε θα πρόκειται για μια θηριωδή άνευ προηγουμένου, όπως δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Λοράν Φαμπιούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, είχε ζητήσει οι εμπειρογνώμονες της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται ήδη στη Συρία να ερευνήσουν αυτές τις καταγγελίες. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά όλη την ανθρωπότητα. Δίπλα στην Αίγυπτο τώρα, το καζάνι εξακολουθεί να βράζει και στις Βρυξέλλες είχαμε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 28 για να δουν το θέμα. Την αναστολή των αδειών εξαγωγής προς την Αίγυπτο, εξοπλισμών για την ασφάλεια και όπλων, αποφάσισαν λοιπόν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου στις Βρυξέλλες, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Αιγυπτιακή κρίση, όπως είπαμε, οι Υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν επίσης να επανεξετάσουν τη βοήθεια προς την Αίγυπτο σε αντίδραση για την επιδείνωση της βίας στη χώρα, όπου αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εδώ και μια εβδομάδα. 800, 900, δεν ξέρουμε. Η πλειονότητα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα αναστείλει την παράδοση όπλων στην Αίγυπτο λόγω της κρίσης. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάθριν Άστον, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεξετάσει τη σημαντική βοήθεια που παρέχει στο Κάιρο, είναι γύρω στα 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, αλλά σημείωσε ότι η βοήθεια σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη θα συνεχίσει. Στο μεταξύ, δικαστήριο της Αιγύπτου έδωσε σήμερα εντολή να απελευθερωθεί υπό όρους ο πρώην πρόεδρος της χώρας Χόσνι Μουμπάρακ, όπως δήλωσε μια δικαστική πηγή. Πέρυσι ο Μουμπάρακ είχε καταδικαστεί σε ισόβια για την ίδια υπόθεση, ωστόσο εφετείο έκανε αποδεκτή την προσφυγή του νωρίτερα φέτος και έδωσε εντολή να γίνει επαναληπτική δίκη. Ο 85χρονος Μουμπάρακ κατηγορείται για τους θανάτους διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης εναντίον του, που τελικά οδήγησε στην πτώση του. Επίσης, να πούμε ότι το καθεστώς της Αιγύπτου μηνύει τον Μοχάμεντ Αλμπαραντέι, τον μέχρι πριν λίγο καιρό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και βραβευμένο με Νομπέλ Ειρήνης, διότι παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τη χρήση βίας. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σε 35 χρόνια κάθειρξης, λοιπόν, καταδικάστηκε ο στρατιώτης Bradley Manning για τη διαρροή χιλιάδων απόρριτων εγγράφων στον ιστότοπο Wikileaks του Julian Assange. Ο Manning κρίθηκε ένοχος για συνολικά 20 κατηγορίες, μεταξύ αυτών η κατασκοπία και η κλοπή. Σύμφωνα με τα Αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η ποινή που θα μπορούσε να του είχε επιβληθεί ήταν έως και 90 χρόνια κάθειρξη, ενώ οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την καταδίκη του σε τουλάχιστον 60 έτη φυλάκιση για παραδειγματισμό.
Οι συνηγοροί του διεκδικούσαν κάθειρξη όχι μεγαλύτερη των 25 ετών, όσο δηλαδή και το διάστημα αποχαρακτηρισμού των απόρριτων εγγράφων. Έχει σημασία. Επιπλέον, ο Μπράντλι Μάνινγκ θα αποταχθεί από το στρατό. Μπράντλι, είμαστε μαζί σου, φώναζαν οι υποστηρικτές την ώρα που ο 25χρονος συνοδευόμενος από τους φύλακες του αποχωρούσε από την αίθουσα. Βλέπουμε και τα πλάνα. Είναι οι υποστηρικτές του και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που βλέπουμε στις εικόνες μας, είναι και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον αυτή την υπόθεση. Να πάμε σε μια είδηση που σοκάρει, έρχεται από το Λονδίνο. Είναι ένας νεαρός, 21 ετών νεαρός, τον βλέπουμε στα πλάνα μας. Πέθανε το παιδί αυτό από υπερβολική εργασία. Ένας ασκούμενος 21 ετών σε τράπεζα επενδύσεων στην Bank of America στην Αγγλία πέθανε από εξάντληση. Μόλις μια εβδομάδα πριν ολοκληρώσει την ιδιαίτερα επιτητική του θερινή άσκηση, ο Γερμανός Μόριτς Έρχαρτ, ο οποίος θεωρείται ο παιδί θαύμα, κατέρευσε στον ντους. Όπως έγινε γνωστό, εργαζόταν απίστευτες ώρες, 72 ώρες ασταμάτητα. Σε διάστημα 2 εβδομάδων, 8 βράδια παρέμεινε στη δουλειά του. Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του θανάτου του, αν και όλα δείχνουν ότι αυτό. Φαίνεται. Όλα τα πράγματα αυτό δείχνουν. Η πολυεργασία σκοτώνει. Να πάμε στη Μαλαισία. Ένα θλιβερό τροχαίο λοιπόν έρχεται από εκεί. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες να δούμε. Πολύ νεκρό τροχαίο λοιπόν στη Μαλαισία. Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη σε χαράδρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 37 επιβαίνοντες. Η διάσωση έγινε και με εναέρια μέσα, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου. Είδαμε το βίντεο. Να περάσουμε στην Πορτογαλία. Βιαστικά έχουμε πυρκαγιές. Βοήθεια από την Ισπανία και τη Γαλλία ζήτησε η Πορτογαλία για να τα βγάλει πέρα με τις σαρωτικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην κεντρική και βόρεια περιοχή της χώρας. 1.300 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στην κατάσβεση των 275 πυρκαγιών. Πυρκαγιές όμως έχουμε και στη χώρα μας, στη Ρόδο, σε δασική περιοχή της κεντρικής Ρόδου λοιπόν. Σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα πυρκαγιά από άγνωστη αιτία. Η φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των χωριών Σαλάκου και Δημιλιάς και ήδη στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη βοήθεια πυροσβεστικού ελικοπτέρου προσπαθούν να την ελέγξουν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 2 μέτωπα, ενώ υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι πρόκειται περί εμβρισμού. Να κλείσουμε γλυκά. Έχουμε το φεγγάρι, το βουσιάτικο φεγγάρι. Είναι η λαμπρότερη πανσέλινος λοιπόν του χρόνου και όπως ξέρουμε γίνονται εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές εκδηλώσεις σε όλους τους 100 αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Όλα τα μουσεία λοιπόν έχουν ανοιχτές τις πύλες τους, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Μπορείτε να σπεύσετε όπου βρίσκεστε, ανά την επικράτεια και να θαυμάσετε το λόγιο μου φεγγάρι. Δίπλα μας τώρα, στη Λεωφόρο Στρατού, στο Βυζαντινό Μουσείο, σε λίγο στις 9 η ώρα, η Φιλαρμονική Εταιρεία Ναούσης με ένα πολύ ανοιχτό ρεπερτόριο που έχει και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και με ένα το νεότερο της μέλος που είναι 11 ετών και παίζει τρομπέτα, σας περιμένει να σας διασκεδάσει. Αυτά από το Δελτίο των Εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. 71 μέρες είμαστε εδώ κοντά σας. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε, μας δίνει δύναμη. Καλό βράδυ. Thank you.